Όπως γίνεται συνήθως, θα προηγηθούν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα και αρχίζω θέτοντας το πρώτο διαδικαστικό ζήτημα ως εξής. Προέκυψε ένα θέμα μετά από μια επιστολή του κ. Μηταράκη σχετικά με το περιεχόμενο και τη δυνατότητα χρήσεως του ηχητικού ψηφιακού δίσκου CD που περιέχεται στη δικογραφία Γεωργιάδη. Νομίζω, κ. Μηταράκη, ότι δόθηκε μια εξήγηση εκ μέρους μου ότι αυτό ήταν ήδη αναρτημένο ένα χρόνο περίπου πριν. Σας βεβαιώνω και σας δηλώνω μάλλον ότι είχα δώσει εντολή στον κ. Γραμματέα να μην το πάρει κανένας. Όμως το θέμα δεν λήγει εδώ πέρα, διότι... Και δεν το πήρε κανένας. Στην πραγματικότητα, όμως, παραμένει η ανάγκη να αποφασίσουμε τι θα το κάνουμε αυτό το ντοκουμέντο. Υπάρχει μια σκέψη, την οποία σας θέτω και πείτε τη γνώμη σας, να το, όπως κάναμε με τα ονόματα των κακοπληρωτών εις τον Τινάν, να το θέσουμε υπόψη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Μελετών της Αστυνομίας, να αποφανθεί περί της γνησιότητος ή μη γνησιότητος της αναπαραγωγής αυτής. Αυτή είναι η πρότασή μου και ήθελα να τοποθετηθείτε, να πάρουμε την απόφαση να το... Λοιπόν, να τοποθετούμε κατά σειράν κομμάτων, ο κύριος Λάπας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλά κάνει και το θέτετε, γιατί ήδη είδα μία ανακοίνωση στο tweet του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος είχε εν μέρει δίκαιο και εν μέρει άδικο. Είχε δίκαιο στο γεγονός ότι, από ό,τι γνωρίζει και δεν είναι νομικός, η χρήση παρανόμως, χρήση στοιχείων από μια συνομιλία η οποία καταγράφεται, μαγνητοσκοπείται, ηχογραφείται ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποτυπώνεται παρανόμως, χωρίς τη συνένεση δηλαδή αυτού του συνομιλητή, επισύρει το κακούργημα του άρθρου 370 κώδικα ποινικής δικονομίας, μάλιστα απειλείται και ποινή. Ή αυτός που διαπράττει τη μαγνητοσκόπηση, που ενεργεί την μαγνητοσκόπηση ή ηχογράφηση, ή αυτός που κάνει χρήση του περιεχομένου του, απειλείται μία ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι 10 χρόνια φυλακή. Μάλιστα, είναι μία τροπή που έγινε, νομίζω, το 8, ενώ παλιά απειλούνταν ποινή μόνο ενός έτους. Τώρα, βέβαια, οι πληροφορίες μου λένε ότι η τελευταία επιτροπή που ολοκληρώνει τον ποινικό κώδικα επανέρχεται πάλι και γίνεται πλημέλημα. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης έχει δίκιο. Όμως, ακούστε να δείτε. Μάλιστα, διαμαρτύρονταν γιατί κάνουμε χρήση του δίσκου που υπάρχει. Δεν κάνουμε καμία χρήση του δίσκου καταρχήν. Διότι εγώ, ως φορές, εδώ πέρα αναφέρθηκα, μίλησα, ερώτησα ή παρατήρησα, αφορά το κεφάλαιο Α τη κατάθεση του Πολάκη, του Παύλου Πολάκη, όπου αναφέρεται σε αυτό το ηχογραφημένο ντοκουμέντο, το οποίο το προσκομίζει, λέει, με τη μήνυσή του, και αναφέρει έναν διάλογο μεταξύ του κ. Παπαδημητρίου και του φερωμένου ως διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κ. Γεωργιάδη, του κ. Θοδωράτου, για κάποιες προσλήψεις κλπ. Κλπ. Αυτό. Όλοι αναφερόμαστε πάντα στο υπαρήθυνο άρβα κεφάλαιο της κατάθεσης Πολάκη, χωρίς να έχουμε ιδέα. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω καθόλου, μα δεν έχω ιδέα τι ακριβώς περιλαμβάνει ακριβώς το δίσκος που περιέχει το ηχογραφημένο αυτό το ντοκουμέντο που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός. Είναι αυτό που λέει, αυτό περιέχεται μέσα εκεί. Ο αναπληρωτής υπουργός, ως μηνυτής, βασικός μάρτυρας, λέει ναι. Όμως είναι αναρτημένο στο σελίδα συγκεκριμένης εφημερίδας μια περίληψη 4 συνομιλιών. Λέει περίληψη. Τι ακριβώς λέει το ντοκουμέντο, πάντως δεν ξέρει κανένας. Άρα υπάρχουν αναρτημένα. Όμως, αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε, της παράνομης καταγραφής συνομιλιών με μαγνητοσκόπηση ή ηχογράφηση έχει απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη από το 2004 και μετά. Υπάρχει πλούσια νομολογία, βιβλιογραφία, θεωρία και ειδικών καθηγητών του ποινικού δικαίου, αλλά και ποινικολόγων συναδέλφων δικηγόρων. Ακούστε να δείτε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Από το 2006, ο Άριος Πάγος επικυρώνει απόφαση του τριμελούς εφετείου τότε. Διότι ήταν πλημέλημα τότε αυτή η υπόθεση παράνομης καταγραφής και μαγνητοσκόπησης, επικυρώνει απόφαση εφετείου σχετικά με το αν καλός ή κακός το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη παρανόμως κτηθέντα στοιχεία και γεγονότα από μαγνητοφώνηση ή ηχογράφηση συνομιλίας, χωρίς τη συνένεση του συνομιλητή. Και εδώ κάνει ο Άριος Πάγος μια διάκριση, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, πρόκειται για ιδιωτική συνομιλία ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση. Εάν όμως αυτή η ιδιωτική συνομιλία γίνεται μεταξύ δημοσίων προσώπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δηλαδή μιλάνε από το τηλέφωνο της υπηρεσίας τους, αναφέρονται σε διάφορα θέματα που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως δημοσίων προσώπων ή κατέχουν δημόσια θέση,
ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την ενάσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, τότε λέει ο Αρεσπάγος, και το τονίζω και λάβετε το υπόψη, ορθώς το ουσιαστικό δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί και το λαμβάνει μάλιστα υπόψη για να δημιουργήσει δικανική κρίση το περιεχόμενο των παρανόμως κτηθέντων γεγονότων και στοιχείων από μια τέτοια παράνομη και παράτυπη ιδιωτική συνομιλία. Μάλιστα, αυτή η άποψη της νομολογίας του ανωτάτου ακυρωτικού του ποινικού δικαίου αποτυπώθηκε σε σειρά αποφάσεων από το 6 και μετά. Εγώ έχω σταχυολογήσει μερικές. Τους αριθμούς, αν μπορείτε να μας... Θα τα δώσω σε αντίγραφα, κύριε Πρόεδρε, να διερευνηθούν σε όλους τους συναδέλφους. Μόνο ενδεικτικά έφερα κάποιες αποφάσεις που είναι πολύ χαρακτηριστικές. Έχω την απόφαση του Αρείου Πάγου ποινικού τμήματος 954 του 6. Από το 4 άρχισε να αλλάζει η νομολογία του ανωτάτου ακυρωτικού. Και γιατί το έκανε, ξέρετε, γιατί το έκανε, θα το δείτε στην ανάλυση. Διότι πλέον βρίσκονταν ξαφνικά το ουσιαστικό δικαστήριο να έχει στα χέρια του ένα μόνο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο προκύπτει από την παράνομη μαγνητοφώνηση ηχογράφηση, και να μην υπάρχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο, αν τελέστηκε όχι το δίκημα. Και βρέθηκε πως η νομολογία σε ένα τεράστιο νομικό διέξοδο. Εάν μεν έλεγε ότι συλλογικά, οριζόντια, δεν μπορεί να ληφθεί κανένα τέτοιο αποδεικτικό μέσο υπόψεων για τη δημιουργία δικανικής κρίσης, τότε φανταστείτε ότι αν δεν υπήρχαν άλλα αποδεικτικά στοιχεία, δεν υπήρχε αδίκημα. Δηλαδή, είχαμε έγκλημα χωρίς τιμωρία, γιατί δεν μπορούσε να αποδειχθεί. Έτσι άρχισαν άλλες για νομολογία, υπό το προηγούμενο ακόμα νομικό καθεστώς, πριν φτιαχτεί το άρθρο 370 που έγινε κακουργηματική πράξη η μαγνητοφώνηση και η μαγνητοσκόπηση ιδιωτικής συνομιλίας, και έτσι έχουμε το. Και λέω λοιπόν, πολύ περιληπτικά, από την περίληψη. Και θυμάστε ότι άρχισε να αλλάζει αυτό από τη μαγνητοσκόπηση, κύριε Πρόεδρε, αυτό που συνέβη στην Εκκλησία των Τεμπών, όπου εκεί ο Εφημέριος είχαν βάλει κλειστό κύκλωμα κάποιοι πολίτες της ενορίας. Τι έκανε ο Εφημέριος μαζί με τον νεοκόρο? Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μετά την Εκκλησία, πήγαν και άδειαζαν το ταμείο, το παγκάρι της ενορίας, και ενηθυλάκωναν και αποθήκευαν όλο το ποσό, το οποίο μάλιστα έφτανε μέχρι τα 500 εκατομμύρια. Είχαν και πολύ χώρο στα Ράσα. 500 εκατομμύρια. Και έτσι τότε το εφετείο Λάρισας, στο οποίο μάλιστα ήμουν και παρόν την ημέρα, γιατί είχα άλλη υπόθεση την επομένη και δεν έγινε, γιατί κράτησε 4 μέρες αυτή η υπόθεση, αποφάσισε ότι αυτά τα παρανόμως κτηθέντα, αποδεικτικά στοιχεία από μια παράνομη καταγραφή ή μαγνητοσκόπηση, που αποδεικτικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο και δεν είναι άκυρη ούτε η διαδικασία ούτε η απόφαση. Μπορεί να αναιρεθεί με το 510 δέλτα, νομίζω είναι, για λήψη υπόψη παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών στοιχείων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα λοιπόν. Και τι λέει λοιπόν αυτή η πρώτη απόφαση, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, νομική κυρίως. Λέει λοιπόν ότι, και ας το διαβάζω, το δικαστήριο για την κρίση το έλαβε υπόψη του τρεις βιντεοκασέτες που ελήφθησαν από βιντεοκάμερα, το που δεν είναι κρυφά κλπ. Η χρήση της Σουσάνου ταινίας ως αποδεικτικό μέσο δεν παραβιάζει ούτε το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, ούτε το άρθρο 9, ούτε το άρθρο 29 του Συντάγματος, διότι ναι, μεν ανάγεται στη σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής, δεν ανάγεται στη σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής, αλλά αφορά πράξεις ή παραλήψεις προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία. Ένα αυτό το δίνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, αρτίο γραμματέας, να παίρνει και αρχίζει να τη μαγνητοσκοπεί και να τα μοιράσει στους συναδέλφους. Δεύτερη απόφαση. Σημαντική πλέον και ad hoc. 1202 το 11, όπου αφορά πλέον για χρηματισμό συστηματικά ιατρών το ΕΣΥ. Μέσα αποδείξεως, η απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνει και τις πράξεις που δεν ανάγονται στη σφαίρα της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής, αλλά πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ενάσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων και αγγράφων. Καλώς το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη. Δεύτερη απόφαση. Και μια τελευταία, η οποία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με απόφαση προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής. Παρανόμως αποκτηθέντα αποδεικτικά μέσα. Παράνομη παρακολούθηση με ανοιχτή ακρόαση χωρίς προηγούμενη άρση του απορρίτου με βούλμα του νομίου του κλειδιού. Η αθέμητη καταγραφή ιδιωτικής συνομιλίας με την λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο, εφόσον πρόκειται για πράξεις του κατηγορουμένου που εκδηλώθηκαν κατά την εκτέλεση των περιουσιακών καθηκόντων και υπόκειται ασφαλώς σε δημόσιο έλεγχο και κριτική, και υπάρχει και η ανάλυση. Τρεις αποφάσεις ad hoc, κύριε Πρόεδρε, που σημαίνει αυτό βέβαια. Δεν σημαίνει ότι αν εφετέρω εμείς μπορούμε σήμερα να πούμε, εντάξει, παίρνει ο καθένας το δίσκο, τον ακούει και έχει την προσωπική του άποψη και αντίληψη περί του τι συνέβη και να καταλογίσει πράξη, παραλήψη, οποιοδήποτε. Νομίζω, εάν πάρουμε απόφαση και κινηθούμε σε αυτή την ομολογία, την πρόσφατη ομολογία του Αρείου Πάγου, για την αξιοποίηση δηλαδή παρανόμως καταγραμμένων αποδεικτικών στοιχείων και γεγονότων, πρέπει αυτό, αν το κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, να το κάνει δημόσια αρχή, γιατί παλαιότερα. Και μία, νομίζω ήταν η Εξεταστική Επιτροπή που είχε προηγηθεί και τον Κωνσταντίνο, νομίζω ένα τέτοιο αντίστοιχο, δεν θυμάμαι καλά τώρα, νομίζω ένα τέτοιο αντίστοιχο ντοκουμέντο το είχε στείλει ή νομίζω στο δικαστικό συμβόλαιο το οποίο υπάρχει και προβλέπεται στην
στο κανονισμό της Βουλής που μπορεί να υποβοηθά το έργο της Επιτροπής ή στην υπηρεσία, σε άλλη δημόσια υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την αποκρυπτογράφηση, απομαγνητοφώνηση και κατακτήση δημόσιου έγγραφου. Για ποιο ντοκουμέντο λέτε, για ποιο υλικό λέτε για την Επιτροπή για τον Παπακοσταντίνου? Δεν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω. Σε εκείνη την Επιτροπή δεν υπήρχε παράνομο κριτήριο. Υπήρχε, μήπω αφορούσε. Δεν ξέρω τώρα. Μήπω ήταν άλλη Επιτροπή. Το λέω με μία επιφύλαξη. Εμεί θα το στείλουμε στη διεύθυνση των επιχειρηματολογικών μελετών. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, για να έχουμε την ασφάλεια δικαίου και να ξέρουμε ότι αυτό που θα, αν έρθει στα χέρια, αν αποφασίσουμε να κάνουμε χρήση του αυτού του ντοκουμέντου, να πάει σε μια υπηρεσία έτσι που να ξέρουμε ότι η καταγραφή ή απομαγνητοφώνηση ή συγκεκριμένα θα έχει αξιοπιστία, φερεγγιότητα και εγγύησεις που παρέχει το Σύνταγμα. Yeah. Άρα, μια δημόσια υπηρεσία η οποία θα είναι αρμόδια και θα παρέχει και τις εγγύησεις και τη διασφάλιση της φερεγγιότητας. Η πρόταση είναι να πάει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση και αυτοί θα βρούνε. Εκτός αν κανείς άλλος συνάδελφος έχει άλλη πρόταση να πάει αλλού. Λοιπόν, συμφωνούμε σε αυτό? Έχω τοποθέτηση να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Εσείς και ο Γιωργαντά. Παρατηρήσω, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, κύριε Γιωργαντά, ότι ξέρετε κάθε φορά όταν οι εισαγγελείς βλέπουν μηνυτήρια αναφορά που αφορά πολιτικό πρόσωπο. Τάκα, να κλείσουμε τη δικογραφία και τη στείλουμε. Φανταστείτε δε ότι δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία ούτε καν ένα έγγραφο που να κάνει μνήμα ότι κατατέθηκε. Πέρα από την κατάθεση Πολάκη, δεν υπάρχει έγγραφο του εισαγγελέα που να λέει εγχειρίστηκε την τάδε του μηνός, το τάδε σύντηρο μου. Είναι μια παράληψη της εισαγγελικής αρχής και πρέπει να το διορθώσουμε εμείς πλέον με την αποστολή μας. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να ακούσω με ενδιαφέρον τοποθέτηση του κυρίου Λάπα. Αν όλη αυτή η κουβέντα γινόταν μερικούς μήνες νωρίτερα. Και εννοώ μερικούς μήνες νωρίτερα, από τότε δηλαδή που υπάρχει αυτό το παρανόμως κτιθέν ηχογραφημένο ηχητικό μέσα στη δικογραφία.